Αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μία εκπομπή στη θεματική σειρά Θεολογία και Εκκλησία και έχουμε την τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα για άλλη μία φορά τον γνωστό σε όλους και πολυγραφότατο Πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο. Πατέρα Νικόλα, σας ευχαριστούμε πολύ για και την εγώ αποδοχή της πρόσκλησης. Ευχαριστώ και εγώ. Θα προσπαθήσουμε σήμερα να επικεντρώσουμε όσο το δυνατόν στο θέμα τεχνολογία, βιοτεχνολογία, υπερανθρωπισμός, μετανθρωπισμός. Έτσι, για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, Πατέρα Νικόλαε, θα ήθελα έτσι πριν μπούμε στο καθ' αυτό θέμα, μια και που βρισκόμαστε σε μια περίοδο που όλοι τη βιώνουμε έτσι πολύ αρνητικά σε αυτή την πανδημία που επικρατεί, μπορεί κάλλιστα να παρατηρήσει κανείς ότι ξαφνικά ο μετανθρωπισμός έγινε μια κυρίαρχη έννοια. Δηλαδή, βιβλία, άρθρα, ακόμα και ο μέσος πολίτης ακούει στην τηλεόραση, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο να ακούει τέτοιες έννοιες. Και το ερώτημα είναι, πώς προκλήθηκε ένα τέτοιο ενδιαφέρον εν μέσω πανδημίας ειδικά. Αν μου επιτρέπετε, διάβασα και εγώ τώρα τις προάλλες σας τα πολλά που κυκλοφορούν, μια ιστορική ερμηνεία από τον καθηγητή της ιστορίας στο King's College του Λονδίνου, του Toby Green, ότι είχε συσσωρευτεί στην ανθρωπότητα μια κρίση εσωτερική και οικονομική και αυτή αντί να ξεσπάσει σαν τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ξεσπάει σαν μια περίπου μαζική ιστερία, η οποία ίσως εξηγεί αυτή την ξαφνική, το ξαφνικό ενδιαφέρον για το κάτι, το περίεργο, το μετανθρωπισμό, την επέκταση της τεχνολογίας. Υπάρχουν βέβαια και άλλες προσεγγίσεις, όπως ο αμφιλεγόμενος φιλόσοφος Αλέν Ντε Μπενουά, ο οποίος είπε ότι μάλλον η πανδημία ανέδειξε ότι λείπουν οι συλλογικές ιδέες και πλέον έχουμε οδηγηθεί στην ατομική ευζοία και αυτό ίσως είναι το κριτήριο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να επικεντρώνει ακριβώς πάνω στο θέμα της τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας. Πώς βλέπετε αυτές τις εξηγήσεις ή ποια είναι η δική σας εξήγηση για αυτό το επίκεντρο πάνω σε αυτές τις έννοιες, δηλαδή για αυτήν την αναζήτηση και το ενδιαφέρον πλέον του κόσμου. Καταρχήν, δεν ξέρω, νομίζω ότι το ενδιαφέρον για το μετανθρωπισμό είναι πολύ προγενέστερο της πανδημίας. Έχουμε πολύ σοβαρούς συγγραφείς, τον Στουαρτ Ράσελ, τον Μπόστρομ, λοιπόν, και άλλους οι οποίοι θέτουν το ερώτημα και ο Χάιντεγκερ το έθεσε πάρα πολύ πρώιμα στο έργο του για την τεχνική, το γνωστό αυτό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει στην κυριολεξία ανοίξει ένα δρόμο στοχασμού έτσι, για το ζήτημα. Επομένως, είναι σαφώς παλαιότερο. Τώρα, το ότι η πανδημία πιθανώς ενισχύει ένα τέτοιο προβληματισμό, αυτό είναι αληθινό. Προσέξτε όμως, νομίζω ότι η ανάλυση της πανδημίας μόνο με όρους ιδιωτικοποίησης, όπως λέει ο Μπενουά, εμένα προσωπικά δεν θα μου έφτανε. Εγώ θα λέγω ότι είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο. Πιθανώς είναι ακριβώς η αναβιώνουσα ως αίτημα έννοια της κοινότητας, η οποία είναι πιο ενδιαφέρουσα εδώ. Για ποιο λόγο? Το γεγονός τώρα αυτή τη στιγμή είστε μαζεμένοι εδώ. Ένα υπόρρητο ερώτημα είναι, αυτή που είναι εδώ είναι καλά? Έχει εμβολιαστεί ο ένας, κάνει σαν τεστ ο άλλος, τα έχει κάνει. Α, εντάξει, είμαστε ασφαλείς. Αυτό το ενδιαφέρον για την υγεία του άλλου, από το οποίο εξαρτάται η δική μου υγεία, είναι καινούριο. Είναι της πανδημίας. Τι θέλω να πω? Η έννοια μιας ενότητας πολύ βαθύτερης, που είναι και βιολογική ακόμα, και βεβαίως είναι και ψυχολογική ενότητα. Η έννοια μιας κοινωνίας αποθυμένη για διαφόρους λόγους. Με την πανδημία επανέρχεται. Έχουμε μια κοινή μοίρα ξαφνικά ως ανθρωπότητα. Έχουμε ένα πιθανό κοινό αδιέξοδο. Έχουμε ένα κοινό θάνατο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι οπωσδήποτε τίποτε το αποστολικό και δεν έχουν οπωσδήποτε, αλλά είναι αιτήματα που θέτει η πανδημία. Καταλάβατε, τα θέτει ως αιτήματα και ως απορίες, ίσως και από ένα σημείο και πέρα βλέπετε φτάσαν μερικοί να μιλούν για παγκόσμια διακυβέρνηση. Πονηρό είναι αυτό.
κατά τη γνώμη μου. Έτσι, γιατί δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το θεσμικό πλαίσιο για να στήσουμε ούτε θεσμικά ούτε υπαρξιακά ένα παγκόσμιο χώρο. Θα είναι πολύ επικίνδυνο να γίνει με τη σημαία. Αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Το ζήτημα είναι ότι και αυτό ετέθη όμως. Δηλαδή ουσιαστικά δεν τίθεται το ερώτημα του αν θα σωθώ εγώ, αλλά το ερώτημα του τι γίνεται με μένα μέσα στην αναγκαστική κοινωνικότητα. Μέσα στην κοινή ανθρώπινη μοίρα. Επιστρέφει η κοινή ανθρώπινη φύση, είπα. Έστω και ως απειλή. Αλλά επιστρέφει καθοριστικά, δεσμευτικά. Επιστρέφει με έναν τρόπο η ανάμνηση ή η υπόμνηση του ομοουσίου που είμαστε. Πότε άλλοτε στοχαστήκαμε την κοινή ανθρώπινη φύση τόσο πολύ? Πότε άλλοτε στοχαστήκαμε την ανθρώπινη κοινωνία? Με τους πιθανούς κινδύνους της, καταλάβατε τι λέω. Γιατί πράγματι υπάρχουν κινδύνοι πιθανοί. Μέσα από ελέγχους που είναι υπερβολικοί, μέσα από διάφορα πράγματα τα οποία μας μοιάζουν έως κατοπτεύσεις ιδιωτικών ελευθεριών κλπ. 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 Τίθεται πολλά στο ερώτημα. Και το ερώτημα της δημοκρατίας τίθεται, βλέπετε. Πόσοι και πόσοι φωνάζουν και λένε, δεν είναι υποχρέωση μου να εμβολιαστώ. Οφείλει η κυβέρνηση να με διαφυλάξει στην ελευθερία μου. Και αυτό σε ένα σημείο είναι σωστό. Δηλαδή ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θέτει προβλήματα. Είτε θέλουμε να το δούμε, είτε δεν θέλουμε να το δούμε. Απαντώ στην ερώτηση, αλλά το ερώτημα του μετανθρωπισμού είναι προγενέστερο, ενισχύεται όμως από την κατάσταση αυτή της πανδημίας, όπου τίθεται ξανά το ερώτημα της κοινής ανθρώπινης φύσης και της κοινωνίας της. Αυτό το πράγμα που ξέραμε σήμερα ως άνθρωποι, έχει μέλλον πλέον? Ή μήπως οι κίνδυνοι όλοι αυτοί μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε και τη δυνατότητα αναβάθμισης? Ναι, για παράδειγμα. Θέσατε το ζήτημα της κοινότητας και θέλω να ρωτήσω το εξής. Με αυτή την έννοια, την αναγκαστική κοινότητα, δηλαδή ότι άλλα αρρωστήσω δηλαδή, ο διπλανός μου, τώρα αρρωστήσετε εσείς, μου τα δίνετε εμένα. Δηλαδή ανακαλύπτω, έστω με αυτόν τον τρόπο, ότι έχουμε μια κοινή μοίρα, μια κοινή φύση, ένα κοινό θάνατο ή μια κοινή ζωή. Νομίζω εδώ επισέρχεται το εξής ερώτημα, ότι δεν έχουμε στην κοινότητα πρώτον μια άμεση επέμβαση της τεχνολογίας, δηλαδή όλη αυτή η πανδημία έφερε εμβόλια, μέτρα, διάφορα τα οποία πολλά έχουν να κάνουν με τεχνολογία. Και ο ιός, τα mRNA εμβόλια που φτάνουν μέχρι το γονιδίωμα και όλα αυτά. Αλλά και από την άλλη, είπατε για την ανθρώπινη φύση, αυτή η κοινότητα η οποία δέχεται αυτή την επέμβαση από τα τεχνολογικά μέσα, έχει κοινή αντίληψη για την ανθρώπινη φύση? Κοινή αντίληψη για την ανθρώπινη φύση πιθανώς να μην έχει. Και βεβαίως έχουμε λόγους να το υποστηρίξουμε αυτό. Με μια γρήγορη ματιά στη φιλοσοφία την νεότερη, το βλέπουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι ειδικά τα εμβόλια, τα νέες τεχνολογίες, το είπα ήδη, το υπενήχθηκα, μήπως χρειάζεται αυτή η ανθρώπινη φύση αναβάθμιση. Τα νέα τεχνολογία σε εμβόλια είναι αναβαθμίσεις ουσιαστικά της φύσης. Δηλαδή, μαθαίνουμε στη φύση να κάνει πράγματα που δεν τα ήξερε προηγουμένως. Και οι μερικοί που μιλούν για κάτι καινούριο κλπ. Και πρέπει να προσέχουμε κλπ. Αυτοί, εγώ δεν τους δίνω άδικο. Όχι όμως αυτό το πράγμα να γίνει μέρος μιας αποφασισμένης μεταφυσικής συνωμοσίας. Εδώ είναι ένα λεπτό σημείο. Δεν έχουμε ενδείξεις αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Για το δεύτερο. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Για να μην γελιοποιούμε θα, συμφωνείτε με αυτό. Να το δεις το στραβό και να το πεις, το καταλαβαίνω. Αλλά να το εικάζεις και να είσαι απόλυτα βέβαιος, θέλει μια προσοχή. Για να μην περάσει η πανδημία και μας μείνει η γελιοποίηση. Εδώ θέλει προσοχή. Να βλέποντας δηλαδή και λέγοντας, όχι μη βλέποντας. Το ότι υπάρχει όμως και ρίσκο εδώ. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σαφές ότι υπάρχει. Το ρίσκο όμως αυτό δεν είναι, είναι ένα ρίσκο καθαρά της ίδιας της βιοτεχνολογίας. Εσείς θέλετε τώρα να θέσουμε το ερώτημα, πρέπει να αναβαθμίζουμε την ανθρώπινη φύση? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι άλλης τάξης, έτσι, και εδώ πρέπει να το συζητήσουμε ξεχωριστά βέβαια. Η τεχνολογία και η βιοτεχνολογία όντως συζητούνται εδώ και δεκαετίες, ναι, με διαφορετική
διαφορετικό πολλές ρυθμό, δεκαετίες. βεβαίως. Αλλά το ερώτημα είναι πώς φτάνουμε σε ένα αίτημα για αυτόν τον υπερανθρωπισμό ή μετανθρωπισμό, να μας εξηγήσετε και αν υπάρχει κάποια διαφορά στις δύο έννοιες, αλλά πώς φτάνουμε σε αυτόν τον τίτλο. Πρόκειται για μια περιφρόνηση πλέον της ανθρώπινης εικόνας και να ζητούμε μια άλλη εικόνα, ή απλά είναι ένα στάδιο εξέλιξης, προόδου. Ναι, καταλαβαίνω. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τους καλά το θέτε για να κάνουμε το επόμενο. Αυτό είναι μια απόρρεια του ίδιου του διαφωτισμού, ξέρετε. Ο διαφωτισμός. Οπωσδήποτε θέλει να κάνει μια ανατίμηση της ανθρώπινης φύσης και σωστά θέλει να το κάνει αυτό. Ο διαφωτισμός μερικά πράγματα τα ξεκίνησε σωστά να τα κάνει. Το έχω πει αυτό εγώ. Γι' αυτό και δεν είναι κανείς ενάντια εν γέννη στο διαφωτισμό. Είναι αποτέλεσμα όχι πλήρους γνώσης του διαφωτισμού. Ασχέτως πού καταλήγουν μερικά από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, στο θέμα αυτό, η αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσης, όποιον ξέρει τη δυτική θεολογία, ήταν κάτι που ήταν αναγκαίο να γίνει κάποια στιγμή και άργησε κιόλας. Και πρέπει να γίνει η αναγέννηση πρώτα. Καταλάβατε. Η οποία αναγέννηση και αυτή προσπάθησε να λύσει και αυτά και προβλήματα και τις αρχαίες φιλοσοφίες. Μην νομίζετε ότι όλη η αρχαία φιλοσοφία είναι αυτό το οποίο φάνηκε στην αναγέννηση. Πάνω των αντίον. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Έθεσε λοιπόν το ερώτημα αυτό ο διαφωτισμός, κατά τη γνώμη μου, σε ένα σημαντικό σημείο, σωστά. Στη συνέχεια όμως, αυτή η ανθρώπινη φύση που θεωρήθηκε αφελώς από το Ρουσό ως καλή, απεκαλύφθη ότι έχει και πάρα πολλά δεινά. Και πολλές φορές έχω αναφερθεί σε συνεντεύξεις μου σε βιβλία, στον Ντεσάρτ, ο οποίος είναι κατεξοχήν εκείνος ο οποίος μας έδειξε ότι και το κακό και η συμφορά και ο τρόμος και ο θάνατος είναι εγγενείς αυτή τη φύση. Επομένως, σιγά σιγά το ερώτημα που προκύπτει σε δεύτερη φάση είναι αυτή τη φύση δεν θα την αναβαθμίσουμε. Είναι ευτελής. Οφείλουμε στις εργασίες σημαντικών Γάλλων, στόχα των φιλοσόφων νεωτέρων, την κατάδειξη ότι αυτού του είδους η αναβάθμιση είναι δύο βασικές κατευθύνσεις. Στην πολιτική πήγε να γίνει με τον ολοκληρωτισμό. Ο ολοκληρωτισμός είναι μια προσπάθεια αναβάθμισης της ανθρώπινης φύσης, όπου ξαφνικά αποδίδει τα μέγιστα σε μια ιδανική κοινωνία, δήθεν, πετώντας τα σκουπίδια όλα αυτά τα οποία δεν ακολουθούν στην αναβάθμιση. Έτσι, ο Χόμος Σοβιέτικος, έτσι ο άνθρωπος του Χίτλερ, ο άνθρωπος του φασισμού είναι αναβαθμισμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό και καλώς ή κακώς ο Νίτσε ακολούθησε με τη θεωρία περί ανθρώπου. Θέλοντας και μη, τον βάλανε και αυτό στο χώρο. Μέσω της αδερφής του Νίτσε, η οποία έπαιξε, η Ελίζαμπετ Φέρστερ Νίτσε, έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι στον αδερφό της, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, τον παρέδωσε ουσιαστικά στην ιδεολογία αυτή. Η θέληση για δύναμη είναι εγγενές χαρακτηριστικό και ο Χάιντεγκερ έδειξε πόσο πρόβλημα δημιουργεί αυτό στη δυτική μεταφυσική. Η αναβάθμιση λοιπόν αυτή στον πολιτικό χώρο γίνεται με τον πολιτισμό και στον χώρο τον επιστημονικό γίνεται με τη βιοτεχνολογία. Την τεχνολογία που εγώ θεωρώ ότι κάθε τεχνολογία ουσιαστικά είναι βιοτεχνολογία. Στα γραφτό μου αυτό στο περιοδικό θεολογία που κουβεντιάζαμε πριν. Επομένως, τίθεται το θέμα αυτό, έχει τεθεί πολύ παλιότερα. Έχει τεθεί δεκαετίες πριν, δεν τίθεται τώρα. Απλώς τώρα είπαμε ενισχύεται, κάθε εποχή μας φαίνει κοντά στα όρια μας. Επειδή ακριβώς το ερώτημα του περιθώριο έχει σβήσει στη Δύση, στον όλο τον κόσμο, στον ελληνοδυτικό κόσμο, δεν τίθεται το ερώτημα της πρόνοιας πια. Ούτε το ερώτημα της υπό του Θεού αναβαθμίσεως της φύσεως. Στον ονόματό σου ο Άγιος Πορφύριος την είχε κατά κόρον αυτή την αναβάθμιση. Τα έβλεπε παρελθόντα, παρόντα, μέλλοντα. Έβλεπε στην ψυχή μας, έβλεπε τους στίχους που γράψαμε, έβλεπε τι μας συνέβη πριν 30, πριν 20 χρόνια. Τα έβλεπε. Αυτό είναι από το ίδιο πνεύμα της αναβάθμισης. Αυτό δεν τίθεται καν σήμερα. Οπότε η αναβάθμιση αφορά ουσιαστικά την βιοτεχνολογία. Δηλαδή κάτι θα το επιχειρήσουμε μόνοι μας και σε αχαρτογράφητα νερά. Θέσατε λοιπόν το θέμα της βιοτεχνολογίας, ότι η τεχνολογία και η βιοτεχνολογία είναι το ίδιο. Νομίζω πρέπει ίσως να το διευκρινίσουμε, διότι υπάρχει αυτή η αντίληψη στον κόσμο ότι η τεχνολογία είναι καλή, τη χρησιμοποιούμε καθημερινά από το κινητό μας, από το αυτοκίνητο κτλ. Ενώ η βιοτεχνολογία ξαφνικά μας θέτει μπροστά σε ηθικά διλήμματα, μας παρουσιάζει αδιέξοδο. Γιατί η τεχνολογία μας θέτει σε ατέλειωτα ηθικά διλήμματα? Ποιος είπε ότι η τεχνολογία, η ίδια τεχνολογία δεν έχει διλήμματα? Πάτε στη στρατιωτική τεχνολογία. Δεν είναι ένα τρομακτικό πράγμα όταν βλέπεις
φοβερή αποτελεσματικότητα των θανάτων σήμερα. Συζητάμε μέρα νύχτα για οπλικά συστήματα τα οποία κάνουν τη μεγαλύτερη καταστροφή. Τα οποία είναι προϊόντα τεχνολογικά κι αυτά, ήδη μήπως δεν είναι. Δηλαδή πάντοτε η τεχνολογία έφερε μαζί της και τη σκιά της. Δεν είναι κάτι που. Ακόμα και η ιατρική τεχνολογία. Η ιατρική τεχνολογία μπορεί να έχει σειρές πειραματισμών, οι οποίες είναι ηθικά. Και γίνονται αυτά σήμερα, ξέρετε. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται. Μην κοιτάτε αυτά που ξέρετε εσείς και εγώ. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται τα οποία αν τα μαθαίναμε δεν θα μας άρεσαν, σίγουρα. Από τη στιγμή που πληρώνει κάποιος, μια μεγάλη εταιρεία, όλα γίνονται. Νομίζω ότι αυτή η εντύπωση για την βιοτεχνολογία ως ηθικά προβληματική έχει προκύψει από το γεγονός ότι παρατηρούμε ότι συνήθεια μιλάμε για βιοηθική. Θυμάμαι ακόμα τον αείμνηστο καθηγητή μας, τον Κωνσταντίνο Σκουτέρη, που πριν 20 χρόνια έλεγε να ιδρυθεί έδρα βιοηθικής στη θεολογική σχολή. Δηλαδή ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη ηθική με την οποία πρέπει να ασχοληθούμε, η οποία δεν αφορά όλη την τεχνολογία, αλλά αφορά τα βιοτεχνολογικά αποτελέσματα. Η οποία ηθική βιοηθική είναι ουσιαστικά αδιέξοδη, γιατί αν δείτε τη σχετική συζήτηση που γίνεται, έχοντας χωριστεί από οποιαδήποτε κοσμολογική ή θεολογική πηγή, καλείται να απαντήσει το φοβερό ερώτημα του τι θα κάνω. Μα οι στοικοί για να απαντήσουν στο ερώτημα αυτό φτιάξαν μια καταπληκτική φυσική. Πολύ προηγμένη για την εποχή τους. Το ίδιο ακριβώς κάναν και οι Επικούροι. Ο Επικούρος ήταν φοβερός φυσικός επιστήμονας. Για να απαντήσει στο ερώτημα τι θα κάνω, το ίδιο ακριβώς έκαναν και ο Αριστοτέλης. Όλα αυτά γίνανε για να μπορέσει η απάντηση στο ηθικό ερώτημα να απορρέει από μια οντολογία. Ήμουν σε κάποιο συνέδριο αυτές τις μέρες που ένας από ερχόμενες από τις επιστήμες του ανθρώπου έλεγε ότι πρέπει να καταργήσουμε το οντολογικό ερώτημα. Και να μιλάμε μόνο για δράσεις. Πολλοί ψυχολόγοι, ψυχίατροι το λένε. Δράση μεταξύ των ανθρώπων. Την ουσία δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε όμως τη δράση. Γιατί καλό, γιατί κακό κάνει η δράση. Και στο διάλειμμα τον πλησίασα και τον ρώτησα. Και δεν μου λέτε, του λέω, όταν η δράση την οποία σας απευθύνει η μανούλα σας ή ο μπαμπάς σας ή ο αδερφούλης σας ή η σύζυγός σας σας βλάπτει και σας βασανίζει και σας ταλαιπωρεί, δεν θέλετε το ερώτημα περί ουσίας? Πώς θα έπρεπε να είναι δηλαδή? Ο μπαμπάς, η μαμά είσαι. Το ίον δι είναι, δηλαδή αυτό το όνιον του Αριστοτέλειου. Όπως ήταν πάντα, να είναι. Το ερώτημα περί της ουσίας δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Η σημερινή λοιπόν, το διανοητικό lifestyle, το πούμε, αν υπάρχει αυτή η τολμηρή. Λοιπόν, το στυλ το διανοητικό σήμερα δεν θέλει να μιλάει για οντολογία. Καθόλου, μα καθόλου. Αλλά θέλει να μιλάει για ηθική. Και στην ηθική είναι υπερφλίαρο, σας βεβαιώ. Το ερώτημα είναι ότι στο τέλος θα φτάσουμε στο επίπεδο του. Στα αυτά που λέει ο Ντουόρκιν. Αν δείτε από τα τελευταία του βιβλία, αυτό που έγραψε και δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του, Θρησκεία χωρίς Θεό, το δεν το μισοτέλειωσε, δηλαδή το είχε πλήρως τελειώσει, είναι μεταθανάτιο έργο. Θα δείτε με μεγάλη σας κατάπληξη να προτείνει στους επιστήμονες, παρακαλώ, και στους φυσικούς επιστήμονες και στους βιολόγους και όχι μόνο στους κοινωνικούς επιστήμονες, να αντλήσουν από τη θρησκεία, έστω και αν δεν αποδέχονται την παρουσία του Θεού, στάσεις θρησκευτικές, σεβασμού, δέους, θαυμασμού και όλες τις αρετές τις οποίες απαριθμεί και θα τις πήρε μερικές από αυτές από αυτές το Ευαγγέλιο. Μια θρησκεία στην κυριολεξία της ανθρωπότητας, όπως έλεγε ο παλιός εκείνος αθωτικιστής, ο Auguste Comte, θρησκεία της ανθρωπότητας. Και βρήκε μια κοπέλα που την ερωτεύτηκε και τι έλεγε, αυτή είναι η θρησκεία, η θεά, η ανθρωπότητα, και τη λάτρευε εκεί και της, όταν πέθανε ειδικά, τρελάθηκε τελείως. Θρησκεία δηλαδή του ανθρώπου ή θρησκεία, ξέρω εγώ, του σύμπαντος, φέρ' τον Αϊνστάιν εδώ, αυτό, το λέω από τον Ντόρκιν τώρα, από το βιβλίο του. Για μένα είναι συγκλονιστικό. Ζητάς και ένα Θεό με πάση θυσία στα μέτρα σου για να πορεύσει μια ηθική η οποία είναι λίγο σοβαρή, βρε παιδιά, γιατί αλλιώς θα είναι η ηθική των showman. Πάνε βέβαια στη σκηνή και λένε οτιδήποτε, σε πειράζει από το λέω.
Δεν γελάς, γέλε, άρτο. Υπάρχει ένα ανέκδοτο από πάνω. Αυτό το διεθνές σοου σήμερα μοιάζει να είναι ουσιαστικά το μόνο πράγμα το οποίο συμβαίνει στον χώρο το πολύ σημαντικό της ηθικής. Λοιπόν, από πού θα αντλήσει αυτή η ηθική, αν είναι η ηθική του γούστου, όπως έλεγε ο Μακιντάερ. Πού θα αντλήσει. Αν μου πει κάποιο, θα έρθει να μου πει. Αν δεν αντλεί από την ανθρώπινη φύση, η οποία δεν υπάρχει, τη φτιάχνουμε εμείς όπως θέλουμε. Όπως λέει αυτή, πώς τη λένε, η φιλόσοφος, τη, λένε αυτή, ειδικά οι πρόσφυγες queer φιλοσοφίας και θεολογίας και λοιπά, και η Judith Butler. Δεν υπάρχει ανθρώπινη φύση. Η λεσβία. Επομένως δεν υπάρχει ανθρώπινη. Τη φτιάχνουμε όπως θέλουμε. Καλά, κυρά μου, ναι. Το θέμα είναι, εφόσον δεν θέτεις θέμα ανθρώπινης φύσης, το βιβλίο μου αυτό δείχνει ότι αδίέξοδο φέρνει αυτό. Ειδικά στη συζήτηση που κάνει, ας πούμε, η σύγχρονη φιλοσοφία. Πάρτε το Ρικέρ, ας πούμε, που συζητάει με βιολόγους. Τα έχω στο βιβλίο αυτό για τον νοκτιωτισμό. Για τα αναπτύσσω. Και βλέπετε εκεί μέσα ότι οι βιολόγοι, του Σανζέ, ας πούμε, και τον άλλο, που είναι οι συνομιλητές του Ρικέρ, για να φτάσουν να θέσουν θέμα ηθικής, καταφεύγουν στην ανθρώπινη φύση όπως την ξέρει η βιολογία. Εντάξει, πολύ ωραία λοιπόν, ας αφήσουμε τη φιλοσοφική θεωρία και ας πιάσουμε τη βιολογία. Αν μπορεί να βγει μια ανθρώπινη φύση από εκεί. Το οδηγητικό ερώτημα έχει ανάγκη από οντολογία για να απαντηθεί. Και οι σύγχρονοι επιστήμονες προσπαθούν στη φιλοσοφική οντολογία να υποκαταστήσουν μια οντολογία επιστημονική. Και εδώ βέβαια γίνεται το ερώτημα, γιατί όλοι οι επιστήμονες που είναι σοβαροί ξέρουν πόσα πολλά αγνοούνε. Μπαίνουμε στο κύτταρο και λέμε, α, τι είναι το κύτταρο, να το κύτταρο. Το βλέπεις απ' έξω, α, το κύτταρο, ναι. Και είμαστε χαμένοι στο κύτταρο. Α, το DNA και άντε τώρα, καταλαβαίνετε, πού είναι η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, η επιστήμη αναβάλλει συνεχώς μια τελική απάντηση. Στο μεταξύ όμως, πρέπει να δώσει απάντηση σε ηθικά προβλήματα. Που σημαίνει ότι η οντολογία, ο στοχασμός, δύσκολα θα λείψει. Τι θα βάλει στη μέση, στη θέση. Το καταλαβαίνω και θέλω να πω το εξής, ότι ίσως αντιτάξει κανένας ότι υπάρχουν οι γενικές αρχές του ανθρωπισμού και ο ανθρωπισμός μπορεί να μας παράξει μία βιοειθική, από την οποία... Τώρα μου θυμίζετε τους λόγους του Γκέμπελς. Α, αυτό ακριβώς. Αυτό έλεγε ο Γκέμπελς. Με βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, έλεγε. Βέβαια, οφείλουμε να αφανίσουμε τους Εβραίους. Η κριτική που κάνω στον Καντ είναι ακριβώς αυτή, λέει ο Καντ. Για να δείτε πόσο, σε τι τραγικό σημείο βρισκόμαστε, λέει ο Καντ. Μάθε να δράς έτσι, ούτως ώστε η δράση σου να μπορεί να αποτελέσει κανόνα για όλους τους ανθρώπους. Έρχεται λοιπόν ο Χίμλερ ή ο Χάινριχ, ο αρχιτέκτονας της σφαγής των Εβραίων και λέει, είμαι καντιανός. Ακριβώς αυτό πιστεύω κι εγώ, ότι πρέπει να πράττω όπως πρέπει όλη η ανθρωπότητα να πράττει, δηλαδή να σφάζουμε τους Εβραίους. Κοιτάξτε τι φοβερό, και μιλάμε για τον Καντ τώρα αυτή τη στιγμή, ο οποίος νόμισε ότι έτσι είναι το ηθικό πρόβλημα έτσι. Μια ηθική την οποία δεν θα είναι ανεξαρτά από τη θρησκεία. Είναι μια αυτοτιθέμενη ηθική. Να το ξαναπώ, να δείτε πόσο κωμικό τραγικό είναι. Πάρε έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα κάνει ζημιά σε όλο τον κόσμο με τρόπους, ας πούμε, εξοδοτικούς, αλλιώνει την πραγματικότητα για να σας προσφέρει εσάς κάτι, μια χαρά στιγμιά, ή προσφέρει ένα ψυχοναρκωτικό κλπ. Θα σας πει καντιανός είμαι εγώ στην ηθική μου. Κάνω ό,τι κάνω και θα ήθελα όλοι να κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Και ο Στάλιν καντιανός θα μπορούσε να είναι. Φαίνεται εδώ το πρόβλημα, το τεράστιο, που έχει κάθε αυτοτιθέμενη ηθική. Και σήμερα η ηθική δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο, δηλαδή να πάτε σε ένα πανεπιστήμιο, εκτός αν είστε, σας είπα, ο Μακιντάερ, ο οποίος έδωσε το ερώτημα, κατάλαβε το πρόβλημα, σήμερα είναι 95 χρονών. Και μου έλεγε ένας φίλος προχθές, τον καλούν σε ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, το Notre Dame νομίζω, ναι, κάθε χρόνο τους κάνει ένα σεμινάριο στα 95. Και ουσιαστικά τι λέει,
Η επιστροφή στο Αριστοτέλη. Αλλά ο Αριστοτέλης δεν είναι Αριστοτέλης, είναι ο Θωμάς. Γιατί ο Αριστοτέλης, που ξέρω θα τον ξαναβρει, το Θωμά όμως τον ξέρουμε. Και κάνει μια αιρετολογική ηθική και σήμερα στην Αμερική το μεγάλο ερώτημα είναι η virtue ethics, περίφημη. Αρετολογική ηθική. Γυρνάμε ξανά στη θεωρία των αρετών. Και αυτό προϋποθέτει μια κοσμολογία και μια βασικά φανερή ή κρυμμένη θεολογία. Να δούμε την απέναντι πλευρά, την προσπάθεια άντλησης ειδικών αρχών από την ίδια τη βιολογία. Εσείς ο ίδιος σε ένα άρθρο σας αναφέρεστε στον Appleyard, στον Robert Wright, στον Watson κτλ. Όπου μιλάνε για τον γονιδίωμα, γονοκεντρισμό κτλ. Και προσπαθούν να δείξουν εκεί πέρα ότι όλα είναι γονιδιακά, ακόμα και η σκέψη, το πνεύμα κτλ. Παράγονται γονιδιακά. Ένα ερώτημα που έρχεται εδώ ακριβώς για το πώς μπορεί να παραχθεί μια ηθική από εκεί, από μια ορθόδοξη έποψη, είναι το εξής, ότι έχουμε την πατερική θεολογία μεν, η οποία όμως δεν μπορεί να πει κανένας ότι οι πατέρες της Εκκλησίας γράφουν μέσα για γονίδια, γονιδιώματα κτλ. Δεν υπάρχει λοιπόν τώρα εδώ ένα πρόβλημα αφενός στο τι είδους ηθική μπορεί να παράξει μια ακρεφνής γονιοκεντρική θεωρία και από την άλλη... Γονιδιοκεντρική. Ναι, γονιδιοκεντρική, συγγνώμη μάλλον. Ναι, ναι. Μα η εξερεύνηση του γονιδιώματος θα μας πάρει και εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνο, θα πάρει και αιώνες. Ξέρουμε που είναι το καθένα και αυτά. Η εξερεύνηση του πώς και το γιατί είναι στα σπάργανα. Δηλαδή θα περιμένουμε εμείς να τελειώσει και στο μεταξύ τι θα κάνουμε. Και αυτό το καταλαβαίνει ο Ρικέρ όταν μιλάει με τον συνομιλητή που σας είπα. Αμέσως προσπαθεί να του βρει φιλοσοφικά συμπληρώματα. Αλλά και αυτός βέβαια, παρά το ότι είναι, ο Ρικέρ είναι και χριστιανός, είναι προτεστάντης, έτσι. Καταλαβαίνει ότι δυσκολεύεται να επαναφέρει το θεολογικό θέμα στην κουβέντα. Και να δείτε ότι οι συζητήσεις αυτές συνήθως είναι φιλοσοφικά αδύναμες. Και ο βιολόγος αυθαιρετεί πάνω σε και πέρα. Έχω βρεθεί σε συζητήσεις τέτοιες, σε πάνελ τέτοια εγώ, όπου οι βιολόγοι παίρνουν σφαλάκι τους φιλοσόφους και τους θεολογούντες φιλοσόφους και τους θεολόγους και όλους. Θυμάμαι μία τέτοια πριν από καιρό στη Θεσσαλονίκη, η οποία νομίζω ότι παραδόξως ήταν τόσο πολύ έντονη που δεν την ανέβασα στο διαδίκτυο. Γιατί μόνο, πώς το λένε, καυγάς έτσι στα χέρια δεν ήρθαν εκεί πέρα κάποιοι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι με την ίδια μανία που χτυπάγανε φιλοσόφους αθέους, χτυπάγανε και εμένα, που ήμουν κι εγώ μέλος του πάνελ. Πολύ συγκεκριμένα. Και αυτό που το κάνανε, αυτό ήταν βιολόγοι και φυσικοί. Με το ερώτημα ότι δεν έχετε ακριβώς δικαίωμα. Θα περιμένουμε την επιστήμη να μας πει. Ναι, αλλά την επιστήμη την περιμένουμε χιλιετίες. Και θα περιμένουμε ακόμα χιλιετίες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε αυτό το πράγμα να μεταφερθεί και να μεταφραστεί σε ηθική στο μεταξύ. Αν ήταν εδώ ο Ηράκλητος ή αν ήταν εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα μας έλεγε ότι είστε ανόητοι. Και χαζί. Διότι τα λέγει αυτά ο Θεός, αλλά δεν τα ακούσετε εσείς. Ο Μάξιμος ομολογητής εδώ θα μας έλεγε, όπως το λέει, ο Θεός γνωρίζεται από τους λόγους που είναι μέσα στα όντα. Η λεγόμενη φυσική θεωρία. Στη θεωρία. Η πρώτη φάση της θεωρίας. Δηλαδή. Πρώτη φάση. Είναι φυσική θεωρία. Το λέει ωραία και ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αλλά το διάβαζα πολύ χαριτωμένα και στο βιβλίο της επιστολές του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή. Ήταν απλούστατος άνθρωπος, αγράμματος. Και έλεγε, στην πρώτη φάση κανείς βλέπει τα όντα όπως είναι. Όπως τα έκανε ο Θεός. Για τη χρήση που τα προώρησε. Να ήθηκε. Και για τον τρόπο που θέλει να χρησιμοποιούνται. Και το βλέπει με απαθώς. Και χαίρεται. Το αντικρίζει. Είναι μέσα στην εμπειρία την πνευματική μας αυτό. Μέσα στην εμπειρία της θέσης λειτουργίας. Φαίνεται αυτό. Καταλαβαίνει κάποιος στιγμή κανένας ότι κοίταξε τούτο εδώ. Είναι ένα καλοπιστικό λουλουδάκι. Δεν είναι να το πιεί σε αφέψιμα. Αυτό είναι μια φυσική θεωρία. Και ερεμείς. Μπορεί η νεωτερικότητα να σου επιβάλλει να τα βλέπεις όλα ως αφέψιματα.
και να τα πείσετε καλά όλα για να έχεις εμπειρίες. Κάντε τις μεταφορές σας, θα καταλάβετε τι εννοώ. Στη φυσική όμως κατάσταση, όπως είναι το λουλουδάκι αυτό, το βλέπει κανείς εν Θεό, σε κατάσταση θεωρίας. Η φυσική θεωρία μην νομίζετε ότι είναι κάτι το οποίο έχει στους ασκητές μονάχα. Απλοί επιστήμες στον κόσμο έχουν αυτή την κατάσταση. Ίσως δεν στέκει μωρέ αυτό. Με μια κριτική η οποία σε καθυλώνει για την αληθινή. Μπορεί να μην έχει παιδεία. Αν έχει παιδεία ακόμα καλύτερα. Αλλά λόγω του φωτισμού που έχει, της καθαρότητας που έχει και της αγαθής προαίρεσης ενώπιν του Θεού, να δει τα όντα και τα πράγματα όπως θέλει ο Θεός και να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει ο Θεός, τον φωτίζει ο Θεός και βλέπει το γιατί και το πώς των όντων και γιατί χρησιμοποιεί το καθένα. Δεν τα βλέπει στην επιστημονική του δομική ανάλυση. Τα βλέπει στις προθέσεις του δημιουργού. Θέλει να κάνει ο Θεός και τι να πει ο Θεός μέσα αυτά το πράγμα. Είναι φοβερό όμως αυτό. Και έτσι εξ αποκαλύψεως έχει έναν τρόπο να αναφερθεί και να ζει φυσιολογικά και ωραία, χωρίς να χρειάζεται να ηθικολογεί. Και χωρίς να χρειάζεται να ψάχει συνεχώς να βρει τι θα κάνει. Εδώ ακριβώς είναι νομίζω το κομβικό σημείο, ότι παραμένει το ερώτημα πώς θα φτάσουμε στο κοινό αποδεκτό από τη στιγμή που, όπως είπατε και εσείς, δεν υπάρχει. Γιατί πότε το είχαμε το κοινό αποδεκτό, για να πείτε, να καταλάβω κι εγώ. Πέστε μου μια εποχή. Υπήρχε. Δεν θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κατά τον χριστιανισμό της τότε οικουμένης, ότι επικράτησε, ας το πούμε, η χριστιανική ανθρωπολογική θεώρηση των πραγμάτων. Α, μιλάτε για τότε. Μην νομίζετε ότι τόσο απλά είναι κι αυτό. Σαν ιστορικός των ιδεών, θα σας έλεγα ότι άργησε πάρα πολύ. Οι αιώνες, για παράδειγμα τώρα, πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε. Πάτε τον Ευάγριο, την Οριγενική Παράδοση. Να μιλήσουμε λίγο θεολογικά. Όταν σας λέει για θεωρία των λόγων των όντων ο Ευάγριος, εννοεί να δεις τη φθαρτότητα των όντων και το πώς θα πρέπει να τα καταλήψεις όλα αυτά για να χωρίσεις για το επέκειτο. Το λέει ο Μάξιμος θεωρία των λόγων, εννοεί να δεις τις προθέσεις του Θεού μέσα στα όντα για να τα χρησιμοποιείς ανάλογα. Δηλαδή αυτή η ομοφωνία που βλέπετε εσείς δεν ήταν τόσο δεδομένη, ούτε τότε. Αν πιάσετε και τον Ακινάτη μετά από αιώνες και σας πω εγώ τι εννοούσα με τις ιδέες, εκεί θα δείτε τα πράγματα πήγαν πολύ αλλιώς και έχουμε άλλη έννοια ανθρώπινης φύσης. Αυτή τη διαλογική φύση, την προσωπική που οι περσοναλιστές μας δεν την καταλαβαίνουν, θα το φωνάζω αυτό, έχω πληρώσει που το λέω, αλλά δεν το έχουμε κανέναν, δεν καταλαβαίνουν η φύση και το πρόσωπο, η φύση και το πρόσωπο. Αυτό καταρρίζει ο Άγιος Μάξιμος, ακριβώς από το διχασμό. Και έτσι, και όχι μόνο ο Μάξιμος. Αλλά αυτό είναι μεγάλο θέμα, άστο. Έχουμε πει. Δηλαδή, έξοδος ένας θεολογικός περσοναλισμός, δηλαδή, για να δώσει. Περσοναλισμός, στο άρθρο που διαβάζατε προηγουμένως, τον θεωρώ ότι θα συνέπειλε πάρα πολύ άμετα και πάρα πολύ όμορφα με μια βιοτεχνολογία η οποία δεν υπολογίζει ακριβώς την ανθρώπινη φύση. Και δεν έκανε enhancing. Έτσι, ακριβώς αυτό είναι αναβάθμιση. Δηλαδή ο περσοναλισμός θα του λέει, ορίστε, το πρόσωπο έχει σημασία. Άρα, αυτό που κάνω, υπερβαίνοντας τη φύση. Γιατί δεν την υπερβώ, πρέπει να την ακούσω. Και ο Ηράκλειος την άκουγε. Πιο πολύ την άκουγε ακόμα ο Άγιος Μάξιμος. Γιατί είχε την ενσάρκωση. Έχοντας γίνει ενσάρκωση. Τι σημαίνει αυτό. Σε πρώτη φάση η ενσάρκωση, λέει ο Μάξιμος, είναι κατάφασης της φύσεως και των αυτής φυσικών. Πρώτο πράγμα που απορρέει από την ενσάρκωση είναι ότι ο Θεός αποδέχεται τη φύση αυτή ως έργο του. Είναι φοβερό. Και μετά της δίνει και προοπτική αυθαρσίας. Αυτά δεν τα ξέρει ο Πλάτων, ούτε ο Ευάγγελος τα ξέρει. Επομένως, ούτε στο χριστιανισμό ήταν τόσο αυτονόητο όσο νομίζει η απάντηση. Το ότι κατακτήθηκε μια απάντηση στο τέλος, εγώ δείχνω πως αυτό το πράγμα πήρε χρόνια. Πολλούς αιώνες. Και έφτασε να ολοκληρωθεί σε έναν άξονα πατερικό συγκεκριμένο, που για μένα είναι ο άξονας Μάξιμος Σιμεών Παλαμάς. Έτσι. Όλα αυτά βέβαια είναι, αλλά σήμερα το ερώτημα παραμένει πού πάει όλη αυτή η απαραίτητη αναβάθμιση. Και η αναβάθμιση είναι πολλών ειδών. Αν σας φτιάξω καλύτερα γυαλιά, σε εσάς, σε μένα. Λες εντάξει, καλύτερα γυαλιά μου έκανε. Αν σας φυτέψω και ένα πραγματάκι εδώ που δεν χρειάζεται καν γυαλιά.
και βλέπεις. Ωραίο και τούτο. Το αυτοκίνητο, ποιος σήμερα από εμάς θα το ήθελε να το εγκαταλείψει. Το αεροπλάνο. Οι τρόποι με τους οποίους κάνει κανείς με ανέμακτη εγχείρηση, με το λέιζερ, χωρίς να χρειάζεται να είσαι σακατευτεί και να μείνει 6 μήνες στο κρεβάτι. Πάει στο σπίτι της σε 2 μέρες, ξέρω εγώ. Όταν όμως αρχίζει και επεμβαίνει μέσα στις φυσικές μας δεξιότητες εκεί, χρειάζεται πλέον μια ηθική. Από πότε να αντιλήσουμε? Από πού? Το είναι το ερώτημα. Από την ίδια τη βιολογία, να ψάξεις να βρεις το πρόβλημα, μέσα στη λύση μέσα στο πρόβλημα. Η επιστήμη δεν ξέρει να μας δώσει τέτοιες απαντήσεις, ή μείως ένα πολύ πολύ στενότερο όρο από αυτό που νομίζαμε και κυρίως από όσο νομίζουν όλοι αυτοί που έχουν τρελή εμπιστοσύνη στην επιστήμη χωρίς να είναι επιστήμονες. Μου λέει προχθές κάποιος, εγώ θέλω να περιμένω, τώρα σίγουρα στη Silicon Valley που μιλάμε, λέει, ετοιμάζουν τους ανθρώπους έστω 2.000 χρόνια. Εγώ θα είμαι εκεί. Και η ανοησία που λέει ο Χαράρη. Το ότι ο Χαράρη έχει επιτυχία στα συγγραφέα και είναι βαθύ πλούτος, είναι δείγμα της βαθιάς ανοησίας που βασιλεύει σήμερα στην ανθρωπότητα. Και πιστεύω θα νικηθεί ο θάνατος. Βέβαια, για να νικηθεί ο θάνατος, πρέπει να καταρρεύσει το δεύτερο θερματικό αξίωμα, η αρχή της εντροπίας. Δηλαδή, όταν τα βιολογικά συστήματα ρέπουν στην αταξία και το σώμα δεν θα διαλυθεί, γιατί δεν κατάλαβα πώς. Και από αυτό το πράγμα ανόητος βγάζει το συμπέρασμα ότι δεν χρειάζονται θρησκείες και φιλοσοφίες πια. Βρε, άμα είναι στις 500 και 600 χρόνια για 1000, τότε που χρειάζεται φιλοσοφία και θρησκεία. Καταλάβατε, διότι θα γίνει η ζωή σου κόλαση χωρίς αυτά. Δεν θα γίνει κόλαση. Δεν θα έχεις καμία αρχή. Θα είσαι ένα τρελό εγκληματικό, το οποίο θα καλπάζει με λύση εναντίον όλων. Και θα είναι και άλλοι έτσι. Θα είναι άτομα τα οποία θα ζουν 600 και 700 και 1000 και 2000 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και αν με κυμφθεί η ζωή, ο θάνατος θα επέλθει στο τέλος. Δεν υπάρχει όσο να μην επέλθει. Θα αλλάξουμε μόνο το σύμπαν. Πώς θα αλλάξουμε το λοιπόν? Που δεν θα αλλάξουμε, δεν αλλάξει το σύμπαν. Είναι τούτο. Λέμε ανοησίες συνεχώς, αλλά ανοησίες οι οποίες, επειδή λέγονται από αρκετούς σήμερα και επειδή είναι wishful thinking είναι αυτό, το ονειρεύονται κάποιοι, νομίζουν ότι είναι και αληθινές. Και βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφιερώνουν τον εαυτό τους σε αυτό το ανόητο όνειρο, ότι εγώ βάλτε με σε κρυογονική αυτή που σε λένε, παγώστε εκεί, υπάρχουν άνθρωποι από πολλά εκατομμύρια, να με ξυπνήσετε όταν θα έχουμε την τεχνολογία της αθανασίας. Και μέσα από όλα αυτά, όλο αυτό φαίνεται και ο τεράστιος εγκλωβισμός της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα, θα κάνω εγώ μόνος μου. Τίποτα θα κάνεις. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Απλό είναι, όπως έλεγε ο συνονόματος Άγιος Πορφύριος, μας έλεγε, δεν υπάρχει θάνατος, εδώ αυτή είναι η αιώνια ζωή από τώρα. Εν Θεώ. Και συνεχίζεται και μετά το θάνατο και έρχεται και η ανάση των νεκρών. Αυτά όλα μας τα δίνει ο Θεός, δηλαδή πάρτε τα όλα, είναι δεδομένα. Εμείς με τον τρόπο που αποκόπτουμε τελείως αυτή την ελπίδα και την κατάσταση που οι Άγιοι τη ζούσαν με πραγματική και με πιστικό τρόπο σε καθημερινή βάση, επινοούμε όλη αυτή την κατάσταση και όντως αυτό είναι homo Deus, είναι ο άνθρωπος που είναι Θεός, έτσι. Το θέμα είναι πώς θα επανεφεύρεις το σύμπαν, γιατί πριν αυτό πρόκειται. Για να έχει την ηθική που θες εσύ, πρέπει να φτιάξεις ένα δικό σου σύμπαν, ένα δικό σου κόσμο, ένα δικό σου είναι. Το φτιάξεις εσύ για να έχεις την ηθική που θες, γιατί δεν το έχεις φτιάξει μόνος σου. Σε μια εταιρεία που φτιάχνει μηχανάκια, μοτοσυκλέτες ή αυτοκίνητα και τα φτιάχνει αυτή. Και το manual το βγάζει αυτή. Γιατί αυτή τα έφτιαξε. Και σου λέει, τούτο θα κάνεις, τούτο δεν θα κάνεις. Αν όμως θα σε φτιάξει όλο το σύμπαν, τότε μόνο αν το καταφέρεις, ευθύς εξ αρχής, τότε θα έχεις δικαίωμα να φτιάξεις το manual αυταπόδεικτα και να δώσεις μια ηθική η οποία θα αναμφισβήτηται γιατί είσαι ο δημιουργός. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι μόνο ο δημιουργός μπορεί να δώσει ηθική. Και ας το διαψεύσει αυτό κάποιος σήμερα. Αλλά δεν είναι ένα τρόπο να το διαψεύσει που να είναι έξυπνος. Να μην λέει βλακίες. Να μην παραλογίζεται.
μέχρι να φανεί τέτοιος τύπος που εγώ δεν τον βλέπω στον ορίζοντα, η θεολογία έχει να πει πολλά πράγματα μέχρι τότε. Η θεολογία σίγουρα έχει και θα φτάσουμε και εκεί, γιατί έχετε και εσείς κάποιο ειδικό τρόπο με τον οποίο αρθρώνετε κάποιες προτάσεις και στο συγκεκριμένο άρθρο και αλλού, αλλά θέλω να, πριν φτάσουμε στη θεολογία, λίγο με την φιλοσοφία. Συνδέονται αυτά, βλέπετε. Ναι. Και η φιλοσοφία θεολογικό, όπως το λένε, aspiration έχει, θεολογική φιλοδοξία έχει αυτή. Νομίζετε ότι, και η πιο άθη, εγώ δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά μεταξύ αθέου και ενθέου. Τους βλέπω όλους θεού να ψάχνουν και πέρα. Πάντως η λογική ήταν ότι μέχρι στιγμής η φιλοσοφία μας έδινε κάποιες νόρμες για να κινηθούμε, εννοώ τον ευρύτερο κόσμο. Η φιλοσοφία όμως κατέληξε στο μηδενισμό κάποια στιγμή. Τι είναι αυτό το μια ορισμένη φιλοσοφία, έτσι. Ναι. Μηδενιστική όλη η φιλοσοφία, εντάξει. Ναι. Εκείνο το οποίο... Ο Ζίζεκ φτάνει στο μηδενισμό, που θέλει να παραμείνει στον χώρο του μαρξιστικού, των μαρξιστικών απόνερων, ναι. Αλλά ο Μαριών είναι μηδενιστής, καθόλου. Έχει η φιλοσοφία να αντιπροτείνει κάτι, διότι έχω την εντύπωση ότι κάπως έχει υποχωρήσει η επιρροή της φιλοσοφίας σήμερα, ίσως στον μέσο πληθυσμό, δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς, και έχει αντικατασταθεί από άλλες νόρμες, άλλες κατευθύνεις τις οποίες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος σήμερα πολύ πιο εύκολα δέχεται να τον κατευθύνει, παραδείγματος χάρη, ένας ψυχολόγος, από το να τον κατευθύνει ένας κληρικός, ή να τον κατευθύνει ένας πνευματικός, ή να τον κατευθύνει ένας φιλόσοφος. Τώρα, το που τον κατευθύνει ο ποιος, αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα, το οποίο θα ξεναφιερώσουμε μια μακρά συζήτηση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Σήμερα ουσιαστικά η φιλοσοφία έχει αντικατασταθεί από τη ψυχολογία κλπ. Γιατί, διότι η ψυχολογία βρίσκεται κάνει ερμηνεία. Ένα ερμηνεία. Ναι, αλλά κοιτάξτε πόσες σχολές ψυχολογίας έχουμε. Εγώ από αυτά προέρχομαι, ξέρετε. Όταν ήμουν στα νιάτα που σπούδασα ψυχολογία, οι σχολές της ψυχολογίας του βάθους που περιέγραφε ο καθηγητής Μαρκ Αντώνης, ένα έργο για τη βαθύ ψυχολογία, όπως το έλεγε, ήταν εγχειρίδιο, το θυμάμαι σαν τώρα, και έτσι απαριθμούσε σε καμιά 200 Σήμερα οι θεωρίες προσωπικότητας είναι ακόμα περισσότερες. Και έχουν όλες τους, εγώ διδάσκω πάντα, τα τελευταία χρόνια, το κρατάω από ως ελάττωμα νεανικό. Και διδάσκω ψυχολογία προσωπικότητας στη σχολή που διδάσκω ως καθηγητής, σε ένα επιλεγόμενο, εξαμηνιαίο, συνήθως το δεύτερο εξάμηνο. Και ενημερώνομαι κι εγώ δηλαδή, στα καινούργια. Δεν υπάρχει και τίποτα που να μην το είπαμε. Δεν υπάρχει. Κάθε τόσο πετάγεται και μια αμερικανική ομαδούλα, συνήθως αμερικανικές είναι. Άμα είναι αμερικανικές, είναι γαλλικές. Λοιπόν, μια 370-80η παραλλαγή του Φρόιντ, ας πούμε, ή του Λακάνη, του Κόχου, ας πούμε, και σας λέει, α, δεν ξεχάσαμε εκείνο, βάλ' το και εκείνο μέσα. Αν διαβάσετε τις θεωρίες, τη θεωρία του Μάσλου για τις ανθρώπινες ανάγκες, θα δείτε και αυτές είναι καμιά 200-300, φυσικά, ανθρώπινες ανάγκες. Πώς ανάγκες έχεις άνθρωπο. Αλλά για αυτά, όλα αυτά τα φτιάξει μια ψυχολογία. Τώρα τι λέω. Θα φτιάξει ένα υπερβολικά μεγάλο χυλό. Χυλό. Όπου καθένας έχει το κουτάλι και θα παίρνει αυτό που του αρέσει. Ο κόσμος νομίζει όμως αυτό το πράγμα ότι είναι καθαρά επιστημονικό. Εντάξει, έχει ένα ποσοστό επιστήμης, γιατί έχει την παρατήρηση. Αλλά ενιαία επιστήμη να σας πει ποιος είστε ψυχολογικοί και να είναι εντελώς, ας το πούμε, μία, όπως είναι μία η φυσική. Μία είναι η φυσική, μία είναι η χημία. Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Δεν θα υπάρξει ποτέ, αν δεν θα έχει υπάρξει μέχρι σήμερα. Τα λέω, καταλαβαίνετε τι λέω. Το Φρόιντ, ο ίδιος είχε, Φρόιντ, όλοι οι μαθητές του, οι σπουδαίοι, τον αποκήρυξαν, εκτός από τον Τζόνς που του έκανε και τη βιογραφία, και ποιον άλλο, την κόρη του, Άννα Φρόιντ. Όσοι άλλοι, οι κύριοι μαθητές του, δεν τον εγκατέλειψαν όλοι. Όχι, τον εγκατέλειψαν απλώς. Αλλά φτιάξαν αρχές ψυχολογικές, τελείως διαφορετικές από τη δική του.
Πάτε όλη την ομάδα εκείνη την πρώτη, της δεκαετίας του 20 και του 10, από τον Γιούγκ και τον Άντλερ. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα και δείχνουν με στην τεράστια αυτή ρευστότητα που ο Κοσμάκης δεν την ξέρει και πάει στον ψυχίατρο, ο οποίος είναι στον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ο οποίος στη μία γωνιά του τετραγώνου πιστεύει αυτά για την ανθρώπινη προσωπικότητα, ο άλλος στην άλλη ομάδα του τετραγώνου όμως πιστεύει άλλα. Και ο τρίτος στην άλλη τετράγωνο, γιατί έχουν γεμίσει ο τόπος, άλλα από τους άλλους δύο. Και ο τέταρτος άλλα από τους υπολείπους τρεις. Και ανάλογα ο καθένας με την ευφυΐα, την γνώση του και την αυτή του, κοιτάει να βοηθήσει. Αλλά όταν σας τραβάει από αυτή την πλευρά της προσωπικότητας, όταν σας τραβάει προς τα εκεί. Και το θέμα είναι ότι ενώ αυτά τα πράγματα λειτουργούν και υπάρχουν, και είναι έτσι, πώς σας τα λέω, δεν είναι αλλιώς. Πού μπορεί να πορεύσει μια κοινή αλήθεια πλέον για το ανθρώπινο πλάσμα, από πού μπορεί. Ο κόσμος νομίζει ότι βλέπει την ελευθερία των ψυχολόγων και νομίζει ότι είναι καλύτερα από τους φιλοσόφους. Γιατί οι φιλόσοφοι έχουν αιώνες ιδέες. Ότι ο άνθρωπος είναι το τάδε. Εντάξει. Όντως, μπορεί ένα φιλόσοφος να έχει αιμονή ιδέα για κάτι. Θέλω ότι ο ψυχολόγος δεν μπορεί μέσα σε αυτήν λεζέφερ κατάσταση, κάνω τι θες. Και ερμηνεύω εγώ, δεν μπορεί να αρθρώσει εύκολα τον λόγο που χρειάζεται στο βάθος, τον κανονιστικό. Τι πρέπει να κάνεις τούτο. Αν θέλετε κάντε ένα πείραμα, πέστε ότι έχω προβλήματα με τη γυναίκα μου, φτιάξτε και να επινοήσετε ένα πρόβλημα λίγο σύνθετο και πάτε σε 5 διαφορετικούς ψυχολόγους. Κατάλαβατε τι σας λέω. Το έθεσα έτσι αυτό το ερώτημα, διότι αυτή η έμφαση μέσω της ψυχολογίας στην επιθυμία, στη θέληση κτλ. Κτλ. Αν μπορεί να κατευθύνει τον μέσο άνθρωπο σε σχέση με τους κινδύνους που μπορεί να υπάρξουν από αυτές τις νέες τεχνολογίες οι οποίες αγγίζουν πλέον. Εγώ δεν λέω, μη φανεί ότι απαξιώνω την ψυχολογία τελείως, έτσι είναι λάθος. Ως ένα σημείο μπορεί να βοηθήσει. Να πετύχει μερικές, οι γυρώσεις της ψυχολογίας μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ στη διάγνωση. Πάρα πολύ. Έχει πολύ καλά διαγνωστικά μέσα σήμερα. Λοιπόν, αλλά όταν φτάσει η ώρα, να σας πει πού τελειώνει η ανάλυση. Πας σε έναν ψυχοθεραπευτή. Πού τελειώνει η ανάλυση. Όταν πεις ότι εντάξει, το πρόβλημα με αυτό δεν με απασχολεί και πλέον αυτό, έχεις άλλα προβλήματα που το δημιούργησαν. Σας κατάλαβα τι λέω. Μετατίθεται λοιπόν η λύση σε νέα προβλήματα, μετατίθεται και σε ποια φάση έχει φτάσει τον καταφύσιν άνθρωπο, ώστε να πεις ότι τέλειωσε η ανάλυση μου, τα ανέλυσα όλα, βρήκα τι είμαι, βρήκα τι θέλω και έληξε. Πού τελειώνει αυτό, ποιος είναι ο ιδανικός άνθρωπος. Αυτό δυστυχώς η θεολογία δεν μπορεί να το θέσει. Η ψυχολογία δεν μπορεί να το θέσει. Μπορεί να το θέσει η θεολογία όμως. Έτσι. Η φιλοσοφία και αυτή ως ένα σημείο με τα μεταφυσικά της μπορεί να. Η θεολογία μπορεί να το θέσει με ένα ακριβή τρόπο. Πάρα πολύ ακριβή. Μα θα μου πεις δεν μ' αρέσει. Μα ναι, τότε βούτα μέσα στα. Αυτά και προσπάθησε στα σκοτάδια εκεί να βρει φως. Και παίρνουν και εμένα που τα λέω αυτά, τι φως βρήκα γιατί μ' αρέσει να διαβάζω καινούργιες ιδέες. Ας τη δουλειά κάνω άλλωστε, μ' αρέσει αυτό. Και κάθε τόσο βγαίνει και μια καινούρια. Αλλά δεν έχω πιστεί ότι αυτή, ας το πούμε που λένε φυσική, η ενιαία θεωρία περί ψυχής, δεν ξέρω αν θα βρεθεί ποτέ η ενιαία θεωρία στη φυσική. Αλλά η ενιαία θεωρία στη ψυχή είναι χίλια έτη φωτός μακρύτερα. Η φυσική λένε θα ενώσουμε ποτέ τη βαρύτητα με τη μικρό. Φυσική. Θα το φτιάξουμε ποτέ αυτό. Μια ενιαία θεωρία. Η μεγαλύτερη εγκέφαλη από τον Αϊνστάιν στο Χόκκιν αφιερώθηκαν σε αυτό. Δεν τα κατάφεραν μέχρι σήμερα. Φωτομαγνητική και βαρύτητα. Πώς θα τα ενώσουν. Ενώνονται. Αν το βρουν αυτό οι φυσικοί ποτέ, λοιπόν, οι ψυχολόγοι κατά τον Ηράκλειτο δεν θα το βρουν ποτέ. Δεν έχει καμία ένδειξη θα το βρουν μέχρι σήμερα. Επομένως, θέλω να πω ότι ένα πρόβλημα που έχει η ψυχολογία, δεν θέλουμε να μείνουμε στην ψυχολογία, αλλά μάλλον αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ίσως ορατότητος των προβλημάτων και για να επανέλθουμε. Ερμηνείας. Οι ερμηνείες είναι τόσο πολλαπλές.
να σας πω οποιοδήποτε, μια απλή κατάθλιψη. Μπορεί να ερμηνευτεί με, αν τώρα είχα τώρα το κέφι και είχαμε το χρόνο, θα σας έκανα 10 διαφορετικές ερμηνείες μιας κατάθλιψης, πιθανές, 10. Οι οποίες μπορεί να εφαρμοστούν στην ίδια περίπτωση. Όχι διαφορετικές περιπτώσεις. 4-5 διαφορετικές ερμηνείες. Και μπαίνουν μέσα και τα όνειρα, εκεί ακούει κανείς τα πιο απίθανα πράγματα. Ας πούμε, το σεξουαλικό περιεχόμενο των ονείρων, που στο Φρόιντ ήταν το μοναδικό περιεχόμενο, σήμερα έχει γελιοποιηθεί. Κανείς δεν σας πει, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν, όμως υπάρχουν κλασικοί φροϊδικοί που θα σου πούνε ότι είδες άνθρωπο με γραβάτα, έχεις πρόβλημα με το πέος. Ναι, θα σου το πούνε. Αλλά όταν ο ίδιος Γιούγκ τα όνειρα τα ανέλυε πολύ διαφορετικά από το Φρόιντ, χωρίς καμία σχέση, δεν ήθελε καν να ακούει τη φροϊδική ερμηνεία. Τότε η σεξουαλικότητα ήταν αποθυμένη. Σήμερα η σεξουαλικότητα είναι. Μας πνίγει από παντού. Λέμε, υπάρχει τίποτα. Λίγο να δούμε παρά έξω, ρε παιδιά. Βουλιαγμένοι είμαστε. Επομένως η απόθεση δεν είναι σεξουαλική. Άλλα πράγματα αποθυμένη. Πάντως εντοπίζω ένα πρόβλημα στο να δει το συνολικό, συνολικά μάλλον το πρόβλημα της τεχνολογίας. Δηλαδή, ήδη οι τεχνολόγοι που γράφουν περί ηθικής στην τεχνολογία έχουμε απεσιόδοξες απόψεις. Και αισιόδοξες. Άλλο σου λέει ότι ήμασταν πάντα cyborgs, μην ανησυχείτε, θα γίνουμε cyborgs. Και πάλι, αυτό είμαστε πάντοτε. Άλλο σου λέει, εδώ, ο Μπόστρομ, ας πούμε, η θεωρία του κινδύνου αυτή που έχει αναπτύξει. Εδώ οποιαδήποτε αυτή μπορεί να αναλάβει τα. Δεν χρειάζεται, όπως λέει ο δικός μας ο Σιφάκης, είναι αξιόλογος άνθρωπος, έχει κάνει βιβλία στα ελληνικά και το κρίνω εδώ μέσα. Λέει δεν θα φτάσει ποτέ τη συνθετότητα η γενική νοημοσύνη. Εντάξει, το δέχομαι. Το θέμα είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ότι ενώ δεν την έχει αυτή τη συνθετότητα, μπορεί να αναλάβει τα ενία. Ακριβώς μη έχοντας με αυτή τη βαναυσότατη φοβερή η μηχανή που νοεί. Που σκέφτεται, με αυτό το λίγο που καταλαβαίνει την πραγματικότητα την ανθρώπινη, μπορεί να σου φτιάξει ένα ολοκληρωτισμό τρομακτικό. Με βάση ακριβώς τη μονομανία, που θα φανεί σε εμάς ως μονομανία, το ότι πρέπει οπωσδήποτε η αλήθεια για την ανθρώπινη υγεία να είναι κάπως έτσι. Μπορεί να ξεδώσει το μισό ανθρώπινο γένος για να είναι οι άνθρωποι έτσι. Αν η μύτη πρέπει να είναι εκείνη, αν τα γένια πρέπει να είναι. Πώς ακούγεται. Με μία ιδέα. Είχε πει κάποιος, έστειλε σε ένα τέτοιο, σε μία τέτοια μηχανή, να σου βρει τον αριθμό π, 3,14, μπορεί να καταστρέψει, έλεγε ο Μπόστροπ το λέει αυτό, σε ένα μάθημα του. Μπορεί να καταστρέψει όλη την ανθρωπότητα. Να την τυλάξει τον αέρα τους υπολογιστές. Και αν δει ότι την απειλείς, να σε πολεμήσει κιόλας με όπλα τα οποία μπορεί να τα φτιάξει σαν υπερόπλα. Για να καταστρέψει όλη τη γη, για να βρει το 3,14 και να τρελαθεί τελείως μέχρι να το βρει. Καταλαβαίνετε, να διαλύσει ό,τι μπορεί να διαλύσει. Και να προσθέτει εκατομμύρια ψηφίες στον αριθμό αυτών που τους έδωσε εσύ κάποια εντολή. Έτσι είναι όπως το λιχνάρι του Αλαντίν. Το λιχνάρι του Αλαντίν το παίρνει και το τρίβει ένας και του λέει τις επιθυμίες του. Και μετά το παίρνει αντίπαλος, επειδή το χάνει. Μάλιστα έχουν γίνει τέτοιες χαριτωμένες ταινίες. Το τρίβει λοιπόν και ο αντίπαλος. Και το ίδιο τζίνι βγαίνει και του λέει, το πρώτο τζίνι, στον πρώτον είπε αυτό που ήθελε να κάνει. Είδα χθες το βράδυ μια τέτοια ταινία. Μιλούσα από τα παιδιά μου και μου λέει, κάτσε να δες αυτή την ταινία με τον Αλαντίν λέει να γελάσει. Και όντως γέλασα. Λοιπόν, το παίρνει ένας το τρίβει, θα είναι. Ξέρω εγώ, πρίγκιπας, για να έχει την πρίγκιψα τάδε. Ο άλλος θα γίνει σουλτάνος. Ο άλλος θα γίνει μάγος. Και το ίδιο το τζιν, το ίδιο, υπηρετεί τον καθένα. Αυτό το πράγμα είναι που φοβόμαστε. Βγαίνει έξω και παρόλο που φαίνεται ότι τα είχαμε τον πρώτο, έχει καλύτερη επικοινωνία και σχέση, ταυτόχρονα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας που το έχει. Και το τρίβει. Και ποιος είναι αυτός που θα πει στο τζιν αυτό, ότι κοίταξε να δεις. Εκείνο που το ζήτησε ένα καλό παιδί και θα καλά έκανε και το έκανε. Τούτο εδώ ο άλλο είναι τέρα. Το τζίνι το τρίβει, βγαίνει και σου κάνει ό,τι θέλει. Τρίβει το λιχνά, βγαίνει το τζίνι και ό,τι του πει κάνει. Στεναχωρημένο, μου είχε μια στιγμή στεναχωρημένο. Βλέπετε πω
μεταδίδουμε στην τεχνολογία καταρχήν τα δικά μας πάθη και μετά αυτή αναλαμβάνει να τα εκπληρώσει με έναν τρόπο που είναι καταστροφικό, που είναι απόλυτα καταστροφικό, ερημωτικό. Και αν η τεχνολογία κάποια στιγμή αποκτήσει έναν βαθμό ελευθερίας, που δεν χρειάζεται έναν απόλυτο βαθμό ελευθερίας, εγώ αυτό φοβάμαι. Μια ελευθερία που δεν είναι η ελευθερία του ανθρώπου, αλλά μια μονοειδής, μονοδιάστατη κατάσταση. Αυτό το πράγμα μπορεί να δημιουργήσει πράγματα τρομακτικά. Κανένα επιστημονικό σενάριο επιστημονικής φαντασίας δεν τα έχει φανταστεί. Σίγουρα ελοχεύει και αυτός ο κίνδυνος της κυβέρνησης, το πούμε, διακυβέρνησης. Σάιμπορ, του ναι. Σάιμπορ. Παρ' όλα αυτά, πριν φτάσουμε εκεί, Πάτερ, θα έλεγα ότι ίσως έχουμε δύο άλλα ζητήματα, τα οποία ίσως είναι κάπως πιο επίγοντα σε σχέση με αυτό που εγώ προσωπικά θα το έβλεπα σαν τελικό στάδιο. Το ένα είναι ένα πολιτικό ζήτημα, το οποίο ανοίγεται με το θέμα της τεχνολογίας. Και όταν λέω πολιτικό ζήτημα, ήδη θίξατε τον ολοκληρωτισμό, βέβαια σε ένα στάδιο από τις κυβερνομηχανές. Για να είμαι και πιο σαφής και συγκεκριμένος, στο άρθρο σας κάποια στιγμή μου αφήνετε ένα ερωτηματικό αναπάντητο. Μάλιστα. Το οποίο είναι το εξής, ότι τελικά η ανθρωπότητα πορεύεται, θα επέλθει μάλλον ένας ολοκληρωτισμός από την τεχνολογία, βιοτεχνολογία, ή θα μας προλάβει μια μετατεχνολογική εποχή λόγω επικείμενης καταστροφής από την ίδια την τεχνολογία. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολιτικό σύστημα σε ανάπτυξη πίσω από την τεχνολογία, ή μιλάμε για έστινη, ας το πούμε, μια μυρολατρεία ότι η τεχνολογία θα μας καταλήξει κάπου συγκεκριμένα, αλλά αν τελικά... Η αλήθεια είναι ότι τα νερά αυτά είναι όντως αχαρτογράφητα. Εγώ δεν είμαι σαν κάποιους ρασοφόρους που εκπέμπουν κάθε εβδομάδα προφητεία στο διαδίκτυο και είπαμε αυτό το θεωρώ και επικίνδυνο πάρα πολύ, διότι θεωρώ ότι είναι απιστία το να θέλει κανείς προφητείες κάθε τόσο. Λοιπόν, αλλά πολλά σενάρια είναι πιθανά. Εγώ ως άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό με τη χάρη του Θεού, έτσι, θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα αφήσει να γίνει αυτό το μεγάλο κακό. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να τελειώσει για πάντα η γνωστή μας ιδέα του ανθρώπου, έτσι. Δεν μ' αρέσει η κινδυνολογία. Επειδή η κινδυνολογία από την παράνοια απέχουν πολύ λίγο. Έτσι και πολύ σήμερα στο διαδίκτυο οι άνθρωποι έχουν παρανοήσει και μιλάνε με βάση παρανοϊκούς ιδεασμούς. Και σας λένε ότι θα βγει εδώ και θα κυριαρχήσει και θα καρτώ. Και λυπάμαι που είναι άνθρωποι της Εκκλησίας πολλές φορές. Τόσα εκατομμύρια πρέπει να μείνουν ζωντανά. Και τώρα τα εξοντώσουν. Και μάλιστα με το εμβόλιο. Τώρα το εμβόλιο. Ο Αντίχριστος και. Λέω σε κάποιον, δεν μου λες, λέω, ο Αντίχριστος με το εμβόλιο θα εξοντώσει τους δικούς του και με κοίταγε απορριμμένος. Καταλάβατε. Αλλά σήμερα όλα πια μπορούν να υποστηριχθούν. Αν μιλήσουμε σοβαρά λοιπόν παρά τα αυτά, θα δούμε ότι και για τον Αντίχριστο υπάρχει χώρος, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση έχουμε να κάνουμε με το πολύ μεγάλο ζήτημα του πώς αυτό το πράγμα το διαχειριζόμαστε. Εδώ η θεολογία μπορεί να βοηθήσει, είπα, το γράφω στο άρθρο. Εάν τα αφήσουμε αυτό στους πολιτικούς και τις μεγάλες εταιρείες που είναι από πίσω, είναι σίγουρο ότι θα καταλήξουμε σε πράγματα πολύ επικίνδυνα. Γιατί, διότι αυτοί έχουν συγκεκριμένη ατζέντα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που χρειάζεται πίσω πολύ μεταψυχή για να το βρεις. Μια εταιρεία συγκεκριμένη, μην νομίζετε ότι σήμερα κυβερνούν οι πολιτικοί και μόνο οι πολιτικοί. Πάντα κυβερνάει αυτός που έχει το χρήμα, να ξέρετε. Τους χρηματοδοτεί τον πολιτικό. Και αυτός θέλει το χρήμα να το συσσωρεύσει κι άλλο. Είναι και αυτό η αρρώστια μεγάλη. Το χρήμα όταν συσσωρευτεί κάνει ζημιά. Όταν πάει να πάψει να ρέει, είναι καρκίνο. Θέλει σοφία η διαχείριση του χρήματος
που και αυτή που θα τη βρεις. Γιατί να είσαι εγκρατής στο χρήμα. Γιατί να είσαι ισορροπημένος. Γιατί να διανέμεις χρήμα. Παρατάστε μόνο αυτό που μπορείς να, για να σώσεις την ανθρωπότητα και τη δική σου την οικονομία. Αυτό που συσσωρεύει, δεν καταλαβαίνει ότι καταστραφούν όλοι οι άλλοι, το δικό του χρήμα δεν θα έχει καμία αξία. Διότι δεν θα υπάρχει κανένας ο οποίος να διαθέτει κανένα αγαθό προς αγορά. Θα έχουν φτωχεύσει πάντες. Πώς θα τα κάνω εγώ τα εκατομμύρια, θα τους μετά να κάθομαι μέσα. Ναι, ελάτε όμως που τα ανθρώπινα πάθη είναι πολύ σκληρά και πολύ δύσκολα. Και όταν δεν υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα, ο ορίζοντας στον οποίο θα αναζητήσω νόημα, όλα αυτά είναι δυνατά να γίνουν και γίνονται. Δεν είναι, είναι κάτι φοβερό. Προχθές διάβαζα έναν ηθοποιό, τον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος λέει, αισθάνεται την ανάγκη να ταξιδεύει πόσα εκατομμύρια τη μέρα. Δύο τη μέρα, εκατομμύρια, τρία. Α, δεν ξέρω, είναι αλήθεια, αλλά είναι τρομακτικό. Τη στιγμή που πεθαίνουν, κάθε στιγμή που μιλάμε άνθρωποι, παιδιά και παιδιά από την πείνα. Δεν ξέρω τι κάνει και πώς το καταφέρει να ξοδεύει μερισίου 2 εκατομμύρια και 3. Κάτι τόσο τραγική είναι η κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα το να πιστεύουμε όπως πιστεύουν μερικοί είπα για το Σιφάκι προηγουμένως και κάποιους άλλους ξένους ότι θα υπάρξει ορθολογισμός εκείνος. Θα μπορέσει αυτό το πράγμα να το κατευθύνει μόνο στο αγαθό. Είναι αφέλεια μεγάλη. Είναι αφέλεια γιατί βλέπουμε ότι έγιναν τρομακτικά πράγματα στον 20ο αιώνα. Είναι σαν να μην βλέπεις τι έγινε πριν από μερικές δεκαετίες. Τι έγινε ξαφνικά, ποια επαναστατική πνευματική αλλαγή συνέβη. Ούτως ώστε ξαφνικά έχουμε μια ανακατεύθυνση. Τέτοια στην πολιτική. Που ξαφνικά να σεβαστεί τον άνθρωπο, τις οικογενειακές σχέσεις, το περιβάλλον, την υγεία όλων των ανθρώπων, μάλιστα και όλων των περιοχών του πλανήτη που είναι υποβαθμισμένες. Πού τα είδαμε αυτά μέχρι σήμερα και τόσο διακώς ελπίζουν και μερικοί και μάλιστα όταν κάποιοι άλλοι μιλάνε λίγο με περίσκεψη τους λένε κασάνδρες. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι κασάνδρες πού βασίζουν τη βεβαιότητά τους. Ποια ιστορία διαβάζουν. Δεν βλέπουν πραγματικά το πόσο δύσκολος είναι ο ηθικός και ο πνευματικός προσανατολισμός σε μια εποχή εγγενώς πια δύσκολη σαν τη δική μας. Από πού αντλούν νόημα, αυτοί να μας πούν να αντλήσουμε κι εμείς. Τον ευχαρίστωσε, να δούμε έτσι, ναι. Πώς αυτοί είναι σίγουροι ότι το στραβό δεν θα γίνει. Είναι μερικοί που σας πούν, αυτά είναι νοσηρά. Προχθές κουβεντίζαμε κάποιος, διαπρεπή κοινωνικό επιστήμονα και δημοσίως πριν λίγο καιρό. Για το νεότερο κράτος έχει την ισχύ και πρέπει να το περασπιστούμε διότι απέδειξε ότι εκεί μέσα νοθίζει ο άνθρωπος. Τον άκουσα με συμπάθεια και λέω πότε άρχισε αυτό το κράτος στο τέλος. Για πέστε μου λίγο γιατί λιγάκι λέω έχω ένα πρόβλημα μνήμης τελευταία. Για ποιο κράτος μιλάτε. Για ποιο κράτος μιλάτε που δεν είναι εγκληματικό. Για πέστε μου. Ποιο κράτος δεν έχει κάνει ζημιές στην ιστορία από αυτά ειδικά τα κράτη τα οποία εσείς αγαπάτε και υμνείτε και είναι συγκεκριμένα, ξέρετε ποια είναι. Να απαριθμίσουμε λίγο τι ακριβώς κάνει ή έχει κάνει. Τόσες ταινίες κυκλοφορούν. Τόσα βιβλία δεν τα βλέπετε αυτά. Πάτε και μερικές δεκαετίες πίσω. Ή οι μεγάλοι άνθρωποι που περασπίστηκαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που και αυτή έγινε από κράτος συγκεκριμένο με συγκεκριμένες φυλετικές θεωρίες, ο Γκομπινό, ο μεγάλος διανοούμενος τότε της εποχής, το 19ο αιώνα έχει προβλέψει αυτές τις ανθρωπολογικές θεωρίες. Φτιάξαν λοιπόν τα τρομακτικά ολοκληρωτικά κράτη. Αυτοί που τα πολέμησαν ήρθαν και αυτοί στα πράγματα και μετά κάναν ζημιές σε άλλους λαούς και πήγαν εδώ στην Ασία, εκεί στην Ασία, εκεί και δεν σταματάνε και τι λέμε τώρα. Ποιος μπορεί να είναι τόσο αφελής. Πόσοι διανοούμενοι γίνονται τόσο αφελής. Πώς. Εκτός αν δεν είναι αφέλεια, αλλά είναι κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να εκφράσει κανείς όπως κάνουν στην διανομή. Δεν είμαι εγώ, δεν τα λέω αυτά. Είναι τόσοι και τόσοι που τα λέω.
Είναι μερικοί όχι τόσοι, είναι κάμποσοι που τα βλέπουν, ας πούμε, και τα λένε. Ευρωπαίοι εννοούμε. Και λένε, κοιτάξτε, εδώ έχει πρόβλημα. Να πιάσω από τον Τζόμσκι στην Αμερική. Δεν θέλω να πω ονόματα. Είναι και τόσοι. Γάλλοι αρκετοί, και Γερμανοί υπάρχουν. Και Άγγλοι υπάρχουν. Και μάλιστα τυχαίνει να είναι μερικοί από αυτούς και προσωπικοί μου φίλοι. Ναι, που μιλάνε για την ανάγκη σύζευξης στην Αγγλία πολιτικής και ηθικής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και έρχονται λοιπόν οι εξωχριστές μας, κυρίως στην Ελλάδα. Σε Ελλάδα είναι εύκολα, γιατί οι Έλληνες δεν είναι μεταπρατές. Μεταπουλητές. Δεν φτιάχνουν προϊόντα. Τα διαφημίζουν προς πώληση. Και η διαφορά είναι μεγάλη. Στην Ελλάδα είναι ο κανόνας. Ακριβώς γιατί δεν παράγονται εδώ σχεδόν καθόλου πρωτότυπες ιδέες, διότι οι πιο πολλοί Έλληνες αισθάνονται ότι έχουν υποχρέωση να μην παράγουν. Είναι η ελληνική θεωρία της επανάπτυξης, την οποία τη φτιάξανε κάποιοι συγκεκριμένοι. Στο βιβλίο μου του Ορβέου θα σας αναφέρω και με το όνομα. Συγκεκριμένοι. Και πέρασε από το μετά τη μεταπολίτευση και κανένας δεν τολμάει να πει στην Ελλάδα κάτι και κυρίως ό,τι επαναστατικό να πεις και σπουδαίο. Επειδή το έπεσε σαν Έλληνα στην Ελλάδα δεν έχει αξία. Δεν στον αγωνίζω. Αν τυχόν το πεις εσύ ο ίδιος στα αγγλικά ως καθηγητής μιας π.χ. ενός ξένου πανεπιστήμιου, ως τέτοιος θα γίνεις πιστευτός. Ιδίως αν έχει και μερικές καλές κριτικές από ξένους. Αυτό παρένθεση το τελευταίο. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το ανέλπιδο. Ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι στην Ελλάδα, σε όλους τους χώρους τα τελευταία χρόνια, που είπαν πράγματα φοβερά και σήμερα υπάρχουν. Αν δείτε όμως το πώς περνάνε αυτά μέσα στην κύρια μάζα, στην παιδεία για παράδειγμα. Για ποια παιδεία μιλάμε. Η παιδεία της Ελλάδας είναι πουλημένη, εξανθρωποδισμένη. Αν γίνει κάτι στη Γαλλία, θα γίνει και εδώ. Γιατί έγινε στη Γαλλία. Το λέω εγώ ως γαλλοτραφής. Εγώ είμαι γαλλοτραφέστατος. Το γαλλικό πνεύμα έχω άλλη. Καταβολές μου είναι. Σας λέω ειλικρινά. Γι' αυτό και πολλές φορές μου αρέσει να λέω ότι εγώ είμαι δυτικός. Εγώ είμαι τελείως. Και το φωνάζω μάλιστα με τυχόν με πάρει κανείς για Ανατολή. Είμαι δυτικός, παιδιά. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο μιλάω και στα βιβλία μου για ένα ενιαίο ελληνοδυτικό κόσμο. Και εκεί μέσα κάνουμε τις κουβέντες μας. Προκύπτει όμως πάντα το ερώτημα, πώς οι άνθρωποι ακολουθούν αυτά τα κράτη, αυτή την πολιτική, και να εξηγήσω τι εννοώ με βάση πάλι την τεχνολογία. Ξεκινάω με αφορμή αυτό που λέει ο Μακλούαν και αναφέρεται κι εσείς, ότι έχουμε φτάσει να ενσωματώνεται ο άνθρωπος στην τεχνολογία, όχι η τεχνολογία στον άνθρωπο. Ναι. Μέχρι το σημείο, αυτά που αναφέρει ο Ιβάν Ίλιτς με αφορμή βέβαια την ιατρική και τα λοιπά, ότι έχουμε φτάσει σε μια οντολογία συστημάτων, δηλαδή πλέον η κοσμοθέαση των ανθρώπων δεν είναι απ' έξω το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα, αλλά αισθάνονται οι ίδιοι μέρος ενός συστήματος. Δηλαδή, θα έλεγα ότι ίσως αυτή, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ίσως αυτή η ιδέα προσεγγίζει αυτή τη συνένεση που περιγράφτηκε εσείς στο βελούδινο ολοκληρωτισμό. Απολύτως. Και βλέπετε το περίεργο αυτό, ότι ενώ αρνούμεθα την οντολογία, θα καταλήξουμε σε μια νέα οντολογία. Αυτό είναι το πιο. Ενώ λέμε ότι ξέρω εγώ, αρνούμαστε να προσδώσουμε κλασικές ταυτότητες στον άνθρωπο, όπως τώρα. Τι είναι ταυτότητα που θα ήταν ο Πλάτων ή ο Ηράκλειτος ή ο Μέγας Βασίλειος. Θα φτάσουμε να έχουμε μια νέα οντολογία ενός ανθρώπου, ο οποίος θα προσδιορίζεται τόσο πολύ από την τεχνολογία, που ουσιαστικά μπορεί και να υπερπροσδιορίζεται από την τεχνολογία. Τώρα ακούστε τι σας λέω. Τυχαίνει να έχω επαφή προσωπική. Με τεχνοεπιστήμονες τέτοιους. Μερικοί είναι πολύ καλοί μου φίλοι. Και ξέρω να σας πω με λεπτομέρεια. Πράγματα που γίνονται σήμερα. Πρέπει να ξέρετε ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου γενικά είναι ανόητος. Πάει πάντοτε προς το ισχυρότερο ερέθισμα. Εάν καταφέρετε να του δίνετε αυτό το ισχυρότερο ερέθισμα με έναν τρόπο, με ένα εμφύτευμα, μπορεί ο εγκέφαλος στην κυριολεξία να διαλέγει πάντοτε αυτό που θέλετε εσείς. Αν αυτό το πράγμα συνδεθεί με αυτό το οποίο λέμε virtual reality σε ιδιωτικό επίπεδο,
καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχετε ένα εγκέφαλο, να τον φτιάξετε. Σήμερα έχω ανθρώπους πολύ κοντινούς μου που δουλεύουν συστηματικά πάνω σε εκατοντάδες ανθρώπινους εγκεφάλους με σκοπό να τελειοποιήσουν αυτές τις τεχνικές. Εντάξει. Οι οποίες θα επιτρέψουν από τη μια πλευρά ωραίες ιατρικές εφαρμογές που είναι και πάντοτε, ξέρετε, η τεχνολογία κινείται με βάση πάντοτε αυτό το οποίο είναι το optimum και το καλό και το θετικό και από εκεί μέσα ακολουθεί και η βιομηχανία η οποία κάνει τα δικά της. Εσύ λοιπόν βλέπεις τη δυνατότητα να μου φτιάξει από ένα τυφλό να το κάνεις να βλέπει. Σε λίγα χρόνια θα τα έχουμε αυτά. Επέμενα στο ίδιο τον εγκέφαλο. Και ο άλλος βλέπει τον τρόπο με τον οποίο θα δέσει τον εγκέφαλο αυτό στη συνέχεια, ώστε να είναι συνέχεια στη Χαβάη, στη Χονολουλού και να χορεύουμε και εμείς τις χορεύεις που παραδόθε και να περνάει καλά το βράδυ με τις ωραιότερες από αυτές. Και θα σας φτιάξει ένα όν το οποίο δεν θα έχει καμία ανάγκη να κυνηγάει τη γειτόνισσά του. Είναι ωραίο αυτό, σου λέει πάει. Δεν είμαι γυναικό, πώς το λένε αυτές οι βιασμοί και οι γυναικοκτονίες, αυτός ο ηλίθιος όρος, οι γυναικοκτονίες, αν είναι μειοκτονίες ή μειοκτονία είναι να σκοτώνεις ποντίκια, έχουν τώρα και γυναικοκτονία. Λοιπόν, και προφανώς κάτι άλλο είναι ανθρωποκτονία. Πάρτε το εσείς και ναι. Δεν θα έχουμε ούτε βιασμός, δεν θα καταγγέλει κανένα βιασμό. Δεν κατάλαβα, τέρμα βιασμοί. Γιατί θα υπάρχουν άλλα μέσα. Θα έχεις εδώ πέρα όσους βιασμούς θες. Κάθε βράδυ και κάθε πρωί. Κατά να σας λέω τώρα. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε. Αυτό ουσιαστικά μένει η μαζική παραγωγή να αρχίσει. Και άλλα τέτοια. Είπα το πιο αυτό. Τα οποία είναι, αλλά έχουν και καλά, καλές. Και πάντα θα σταθεί το ερώτημα. Και με ποιο κριτήριο η βιομηχανία δεν θα στο δώσει αυτό το άλλο. Ή στο παιδί σου. Ή στο φίλο του παιδιού σου. Και μπαίνουμε και σε άλλα ζητήματα, στη σύνδεση με το διαδίκτυο που μπορεί να είναι κεφαλική μετά από λίγο. Και θα εμφανίζεται ένα παιδάκι στους χρόνους, θα ξέρει όλα. Το θέμα είναι ότι θα γίνει αυτό που λένε οι προσοκρατικοί πολυμαθοί, ενώ ο διδάσκει, το ξέρει και απλά και ο Ηράκλητος και ο Δημόκρητος αυτό. Και θα χάρα το εγκέφαλο σε μια πληθώρα πληροφοριών. Δεν θα μπορεί με τίποτα να την κατατάξει, γιατί είναι τρομακτικός. Και κυρίως δεν είναι σταδιακό. Εσείς μαθαίνετε τόσα χρόνια να διαβάζετε πόσο χρονών είστε και εγώ πόσο χρονών είμαι. Χρόνια, έτσι, εναποθέτουμε νέες γνώσεις και όλες μπαίνουν σε ένα σύστημα γνώσης το οποίο το λειτουργούμε εδώ και δεκαετίες το ίδιο. Άρα κατατάσσονται αυτομάτως και κύριε. Αν ξαφνικά σας βάλω ένα εμφύτευμα και όλο το διαδίκτυο είναι μέσα στο κεφάλι σας, τι θα πάθετε. Ξέρετε, θα πάθετε. Θα διαλυθείτε και για να μην διαλυθείτε θα είστε θα έχετε ανάγκη απόλυτης εξάρτησης. Από ποιον. Από κάποιον που σας βοηθάει να προχωρείτε σε ένα συγκεκριμένο τρόπο. Σε συγκεκριμένο δρόμο αυτά τις πληροφορίες. Να ολοκληρωτισμός. Θα το έχετε ανάγκη εσείς. Αυτό που εγώ λέω βελούς ολοκληρωτισμός είναι ένας ολοκληρωτισμός που διαφέρει από όλους τους άλλους. Γιατί παίζει με την ανθρώπινη επιθυμία. Είναι πάρα πολύ ποθητός. Δεν είναι κάτι που έρχεται απ' έξω. Για πρώτη φορά είναι κάτι που έρχεται από μέσα. Και τώρα βέβαια οι άνθρωποι είναι απλοϊκοί. Νομίζουν ότι το ζήτημα είναι αν θα κάνουν ή αν θα κάνουν το εμβόλιο. Καταλάβατε. Και εγώ είπα στις πιο μιλιών, προσέξτε σας και βάζουν να κυνηγάτε λαγούς. Κυνηγάτε το λαγό και αφήνει το στρατό και έρχεται. Και κυνηγάς το λαγό. Και είναι το θέμα. Όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα που έχουν πάει στην άκρη, διότι το θέμα είναι ότι μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Το διακύβευμα λοιπόν είναι η ανθρωπολογία και το ερώτημα είναι, μέσα σε αυτόν τον μετανθρωπισμό που συζητιέται κτλ. Και το ερώτημα είναι, η θεολογία τι έχει να αντιτάξει σε μία... Η θεολογία συνομιλεί με εκείνον που έχει φτιάξει τα όντα. Και τον βάζει να μιλήσει συνεχώς με την προσευχή και τα μυστήρια.
και να μας πει τι είναι αυτά τα όντα και όταν θα φτάσει η ώρα και θα κάνει αυτός και κάνει αυτός αυτά τα πράγματα που πρέπει, στη ζωή των Αγίων το βλέπουμε αυτό. Μερικοί θεολόγοι, οι οποίοι έχουν και αυτή μαύρα μεσάνυχτα για αυτά που λέμε, δυστυχώς, με πόνο του λέω, και είναι ελαχιστοτά τον εξαιρέσουν. Μεταξύ των άλλων δεν καταλαβαίνουν και το ρόλο της Αγιότητας. Ένας από αυτούς που είναι αγαπητός φίλος, πήρε το βιβλίο του Λοπτισμού και μου λέει: «Καλά, λέει, μέσα, γιατί δεν έγινε το πατέρα?» Αφού λες κάνει τέτοιες θεωρητικές αναλύσεις, λέει, πολύ καλές, ξαφνικά μου λες για τον Πορφύριο και τον Παΐσιο, τον Ιάκωβο, 3-4 σελίδες για τα χαρίσματά τους. Τι θα δείτε, γεροντισμό, θα κάνουμε, μου λέει. Τι να του πεις αυτού, νο? Αν αυτά τα πάρεις ευλογημένα, του λέω, αυτό που λες εσύ θεολογία, δεν ξέρω ποιον θα ενδιαφέρει πλέον. Με την έννοια, όχι ότι θα τρέχουμε από γεροντάδες, αυτό είναι μια αρρώστια. Ή θα φτιάχνουμε γεροντάδες. Σήμερα έχουμε το φαινόμενο της γεροντοποίησης. Άνθρωποι που δεν ξέρουν, τους γίνεται να κηρύσσουν μεγάλοι γέροντες, έτσι. Λοιπόν, και αυτό είναι πάλι φιλαυτία. Προβάλλω κάτι που θέλω να έχεις, ας πούμε, γιατί σε χρειάζομαι να με καθοδηγείς στη συνέχεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι αν δούμε πώς μας, πώς μας κάνει ο Θεός δι' αυτόν τον ανθρώπο. Πώς μας κάνει βασιλείς πάνω στη γη, ναι. Πώς ήταν αυτή. Αυτή την ανθρωπολογία σκοτώ να τη χάσουμε. Έχει συκοφαντηθεί. Ο ξενισμός σήμερα είναι μια ανοησία για τον πολύ κόσμο. Και το διαπιστώνω κάθε φορά που πάω σε συνέδρια και μιλάω. Ειδικά συνέδρια που δεν είναι θεολογικά. Και βλέπω ανθρώπους να απορούν για αυτά που ακούνε. Και σήμερα που μιλούσα κάπου απορούσαν. Απορούσαν, είχαν ανοίξει ένα στόμα τέτοιο δάμε εκεί. Γιατί όταν ακούν την λέξη θεολογία νομίζουν ότι κάποιος νευρωτικός παπάς που έχει πρόβλημα με το σώμα του και δεν μπορεί να ακουμπήσει γυναίκα στη ζωή του και βρίζει συνέχεια το σεξ, ας πούμε, ή που βρίζει, ξέρω εγώ, ή βλέπει παντού τον Αντίχριστο και γέμισε ο τόπος Αντίχριστο και όλοι Αντίχριστο, το χάραγμα και το προχάραγμα και το προχάραγμα, έτσι δεν είναι, και έχουμε χαράματα, δεν έρχονται. Και λέει, αυτοί είναι άνθρωποι αυτοί, έτσι, λοιπόν, και τίποτα άλλο δεν κάνουνε. Θέσομαι με τη λελογισμένη ευπρέπεια και με σοφροσύνη, ρίξουμε τα μάτια μας στις ζωές των Αποστόλων και των Αγίων, έτσι, όλων, όχι μόνο των τωρινών, ας αφήσουμε τους τωρινούς. Θα δούμε αυτό το πράγμα. Πώς μας ίους πεποίη και ενημάς ο Θεός. Αυτό είναι. Αυτό λέει ένας από τους πατέρες. Πώς μας έχει φτιάξει. Τι νόημα έχει αυτό που έκανε. Γιατί είναι σάρκωση. Για ποιο λόγο. Στο Ιερβελέρ. Γιατί το Βυζάντιο. Γιατί είναι σάρκωση. Γιατί είναι σάρκωση. Αυτό είναι το ερώτημα. Εάν επανέλθει η θεολογία στη Χριστολογία αυτή, έτσι. Και εδώ βοηθάει η ζωή των Αγίων. Έτσι. Εδώ βοηθάει η ζωή του. Θα μπορέσει να έχει και απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα, οι οποίες θα παραπέμπουν κάπου σε μια πείρα ζωής, η οποία λίγο ή πολύ υπάρχει, συγχωρέστε με, και είναι αυθεντική. Με αυτήν λοιπόν την κατακλείδα που μας έκανε η τεχνολογία τελικά, Πάτερ, με το κινητό σας, να ολοκληρώσουμε την σημερινή πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μία φράση θα πω μονάχα, την οποία προσπαθώ και στο άρθρο αυτό που αναφέρεστε στο Περιοδικό Θεολογία να διατυπώσω. Να πούμε ότι η τεχνολογία πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν αυτό που είναι πράγματι. Δηλαδή ένα παράγωγο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να κάνει, να εγκλωβίσει και τον κόσμο και την ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά μπορεί και να ωφελήσει και να ωφελεί και πάρα πολύ, εάν πάρει τη στάση αυτή της ακρόασης των λόγων και των πραγμάτων του κόσμου. Καταλάβατε. Είναι έργο Θεού ο κόσμος, έχει λόγους, προθέσεις του Θεού. Πρέπει η τεχνολογία να μάθει να τα ακούει αυτά. Να ακούει το λόγο. Το λέει και ο Ηράκλητος, ο Μάξιμος το έλεγε ακόμα πιο. Όταν μάθει να ακούει λοιπόν το λόγο και τον κόσμο, θα πει ωραία τραγούδια, τα οποία δεν θα χαλούν την κοσμική και τη Θεία Αρμονία. Αλλά αυτό είναι ισχύο. Αυτό είναι δυνατό να γίνει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει
όταν κλείνουμε όλες τις καταπακτές και το νόημα το παράγουμε μόνο ιδιωτικά και για λόγους ισχύως. Έτσι, αυτά. Να σας ευχαριστήσουμε από το Αντίφωνο για άλλη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, θα τα πούμε σε κάποια επόμενη συνέντευξη, να είστε καλά.